Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στη Χριστίνα τη Σταθάκη. Χριστίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είναι τα πράγματα κάτω στην Αθήνα μετά από αυτό που τραβήξατε με την κακοκαιρία? Ναι, η αλήθεια είναι ότι με την κακοκαιρία ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Μείναμε 3, 4, 5 μέρες χωρίς ρεύμα και νερό. Με ένα χιλιόμετρο χιόνι αποκλεισμένοι στην ουσία, γιατί δεν μπορούσαμε ούτε με τα πόδια να βγούμε. Τα πράγματα εντάξει, είναι καλά από πλευράς καιρού, είναι κακά από πλευράς πανδημίας. Δυσκολευόμαστε φυσικά. Τα όρια των Δήμων είναι λιγάκι ασαφή. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό το 2 χιλιόμετρα από το Δήμο σου είναι πάρα πολύ δύσκολο σε κάποιους που μένουν σε κάποια μακρινά προάστια της Αττικής. Αλλά αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα που υπάρχει και πόσο σοβαρό είναι. Και η δική μου οικογένεια πειθαρχεί πριν ξεκινήσει το πρώτο lockdown του προηγούμενου Μαρτίου. Mm-hmm. Επιστρέψαμε σιγά σιγά στην κανονικότητα δηλαδή. Επιστρέψατε. Τα καταφέρατε. Την παλεύουμε. Έτσι. Ρεύμα πάντως και νερό έχουμε. Το βασικό. Λοιπόν, ο λόγος που σε έχουμε καλέσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτεις είναι με μια συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Μεταφορών. Κάποια πραγματάκια τα οποία να μπορέσουμε να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η κυβέρνηση βλέπει κάπως διαφορετικά πλέον το θέμα οδικής ασφάλειας. Καλό είναι, το θέμα είναι να δούμε αν θα γίνει στην πράξη και μετά να σχολιάσουμε και λίγο αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της Ελλάδας και στους ελληνικούς δρόμους. Πάμε πρώτο Υπουργείο Μεταφορών. Τι έγινε, να πούμε 5 πράγματα, ό,τι μπορεί να βγει προς τα έξω, γιατί εσύ γνωρίζεις καλύτερα. Η κυβέρνηση δείχνει πράγματι να ασχολείται και πριν γίνει κυβέρνηση. Προσωπικά εγώ είχα ασχοληθεί και στο σχεδιασμό του προγράμματος Προσέχω, που ήταν ο προκάτοχος, ας πούμε, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Το 2017 είχε παρουσιαστεί αυτό. Δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πριν γίνει κυβέρνηση. Θέλω να το δω φυσικά να υλοποιείται. Αυτό που έγινε είναι ότι έγινε μια συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών όπου αποφασίστηκε ότι θα έχουμε ενεργό δράση σε αυτό το σχέδιο, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε και όχι μόνο εμείς, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιες ιδέες και κάποιες υλοποιήσεις πραγμάτων. Και θέλω έτσι για την ιστορία να πω ότι εγώ προσωπικά, και μακάρι να κάνω λάθος, τελευταία φορά που είχα ακούσει συζήτηση πριν ακούσω τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την οδική ασφάλεια, ήταν η ομιλία του πατέρα μου στη Βουλή το 2006. Ακόμα και εν μέσω πανδημίας είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τομέας της οδικής ασφάλειας. Χάνονται άνθρωποι κάθε μέρα. Προλίγου έβλεπα ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο ναύπλιο γιατί κάποιος παραβίασε το στόπ, δεν ξέρουμε αν ήταν ο ίδιος. Αλλά γίνονται συνεχώς ατυχήματα και καταλαβαίνω το έκτακτο και το έντονο που υπάρχει της πανδημίας το πρόβλημα εδώ και ένα χρόνο στην Ελλάδα. Το θέμα όμως των τροχαίων είναι ένας εμφύλιος που υπάρχει δεκαετίες στην Ελλάδα. Γενοκτονία πραγματική, ρε Χριστίνα, στους ελληνικούς δρόμους. Γενοκτονία πραγματική. Και βλέπεις και χάνονται άνθρωποι έτσι. Στην πιο παραγωγική τους ηλικία, υγιείς. Δεν χάνονται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Όχι ότι αυτοί δεν είναι σημαντικοί. Για μένα ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει συμπυκνωμένη γνώση μέσα του και μπορεί να βοηθήσει. Πας, ας πούμε, σε έναν ηλικιωμένο γιατρό. Ηλικιωμένο δεν εννοώ να είναι 100 χρονών ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά πας σε έναν μεγαλύτερης ηλικίας γιατί έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Μπορούμε να κερδίσουμε τόσα πολλά πράγματα από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι κρίμα να χάνονται είτε από την πανδημία είτε από κάποιον άδικο λόγο. Κάποια στιγμή όλοι, φυσικά, εκεί είναι η κατάληξή μας. Αλλά όχι με άδικο τρόπο και πριν την ώρα μας. Δεν ξέρω εσύ, Χριστίνα, βλέπω συνέχεια, πραγματικά, το βλέπεις όπως είπες, σκοτώθηκε κάποιος στον άφλιο. Βλέπω και τις μηχανές, δηλαδή να αναφερθούμε λίγο στις μηχανές. Τις προηγούμενες μέρες σκοτώθηκε ένας γνωστός YouTuber που έκανε παράλτομα και επικίνδυνα πράγματα σε δρόμους. Εντάξει. Δηλαδή δεν θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο, είναι άσχημο, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Δηλαδή πραγματικά εκεί είναι η κορυφή του παγόβουνου ότι ήταν κάποιος διάσημος μέσω του YouTube. Το θέμα ότι η νέα παιδιά συνέχεια με τις μηχανές γίνονται αυτά πράγματα. Δυστυχώς δεν τον γνώριζα. Δεν έτυχε ποτέ να δω κάποιο βιντεάκι κάτι. Δεν μου αρέσουν γενικά αυτά τα stunts, τα κασκαντεριλίκια ας πούμε στην καθομιλουμένη. Καταλαβαίνω όμως ότι κάποιοι εντυπωσιάζονται από αυτά. Και αυτό
πυροδοτεί φυσικά το να κάνει κανένας και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω. Αν αυτό το παιδί δεν είχε σκοτωθεί, ενδεχομένως να έφτανε στο Hollywood, ας πούμε, να κάνει αυτή τη δουλειά και να ήμασταν πολύ υπερήφανοι σαν χώρα. Όμως αποφάσισε να πάει είτε αυτός είτε ο φίλος του, δεν ξέρουμε ποιανού ιδέα ήταν και δεν θα μάθουμε ποτέ και δεν κάνει και κάποια διαφορά. Ακριβώς. Αποφάσισαν να κινηθούν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, με ανάποδη φορά ο ένας τον άλλον και τράκαραν με τοπικά. Και από ό,τι καταλαβαίνω υπήρχε εξοπλισμός ασφαλείας. Αλλά όταν μία μοτοσυκλέτα τρακάρει με τοπικά με μία άλλη μοτοσυκλέτα, δεν μπορεί να κάνει κάτι εξοπλισμός ασφαλείας. Είναι για πολύ μικρότερες ταχύτητες και έτσι για την ιστορία να πούμε ότι τα crash test γίνονται με 55, 60, 64 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα όριο. Και υπάρχει και ένα όριο που το ανθρώπινο σώμα μπορεί να δεχτεί δυνάμεις. Που δεν είναι το όριο του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας. Μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερο από αυτό. Απ' την άλλη καταλαβαίνω, όταν είναι νέοι κάποιοι άνθρωποι και σίγουρα το lockdown έχει παίξει ρόλο στο, στην ανάγκη τους να κάνουν κάτι υπερβολικό που ενδεχομένως δεν θα κάνανε αν ζούσαν κανονικά. Τώρα δεν ξέρω για τα συγκεκριμένα παιδιά γιατί φαίνεται ότι αυτό το κάνανε σαν ας πούμε επάγγελμα. Αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εκτονώνουμε αυτή μας την ανάγκη με ασφάλεια. Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμα και αν είχε γίνει σε πίστα, δεν θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα. Αλλά ας μην παίζουμε με τις πιθανότητες. Δηλαδή ας πάμε σε μια πίστα να κάνουμε με την ίδια φορά όλοι μαζί κάποιους γύρους να εκτονωθούμε για να περάσει και αυτό και να περάσουμε αυτή την ηλικία χωρίς να μας μείνει και κάποιο αποθυμένο που θα μας βγει μετά στα 45, στα 50. Και το θέμα είναι αυτό που μιλήσαμε και στο τηλέφωνο ότι οι άνθρωποι που πήγαν μετά στο ατύχημα αυτού του γνωστού YouTuber τα δύο παιδιών που σκοτωθήκαν άδικα, να βάλουν στο μυαλό τους και να σκεφτούν ότι σκοτώθηκαν και πήγαν άδικα οι φίλοι τους, κάνοντας παράτομα πράγματα, επικίνδυνα, θέσα σε επικίνδυνο θέμα τη ζωή τους, να μην το κάνουν και οι ίδιοι, να παραδειγματιστούν. Θα το καταλάβουν μακάρι αυτό. Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος που στέρισε από δύο νέα υγιέστατα παιδιά που είχαν όνειρα, είχαν όλη τη ζωή τους μπροστά τους, τους στέρισε τη ζωή και καλό είναι να καταλάβουμε ότι μία τόσο μικρή απόφαση όπως το να κάνουμε ένα βιντεάκι που να πηγαίνουμε ανάποδα είναι ικανό να μας στερήσει τη ζωή μας. Καλά, το να πάμε ανάποδα ας πούμε είναι εγκληματικό ως ιδέα, αλλά να που πέρασε από κάποιο ανθρώπου το μυαλό. Είναι αυτό που λέμε ως αδερφή. Καλό να καταλάβουμε ότι μία στιγμή, η στιγμή που θα πούμε δεν θα βάλω ζώνη μου, ρε πάω εδώ δίπλα. Αυτή η στιγμή μπορεί να μας τυχήσει τη ζωή μας. Και όχι γιατί εμείς θα πηγαίνουμε προσεκτικά και με 20 χιλιόμετρα, αλλά μπορεί κάποιος άλλος να έρθει να πέσει επάνω μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι για να τηρούνται πάντα. Αυτή είναι η κακιά στιγμή, ότι εμείς τη δημιουργούμε την κακιά στιγμή. Μη βάζοντας ζώνη, μη βάζοντας κράνος, μη προσέχοντας το δρόμο, μη περπατώντας. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό και το έχω ακούσει και πάρα πολύ πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, από γιο φίλης, που του λέω καλά, γιατί δεν φορά ζώνη. Και μου λέει τώρα έμπαινα, έβγαινα στα μαγαζιά και να έχω φτάσει στο σπίτι. Το σπίτι εντωμεταξύ είναι 2 χιλιόμετρα μακριά. Και του λέω δεν έχεις φτάσει στο σπίτι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε μια κίνηση από τον νόμο μας μέχρι τη λεκάνη μας και να βάλουμε τη ζώνη. Δεν είναι κάτι τόσο σύνθετο. Και αν πράγματι τη βάζουμε πάντα τη ζώνη μας, γίνεται μηχανικά αυτή η κίνηση. Mm-hmm. Πραγματικά. Τίποτα, μακάρι να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε πέντε πράγματα όλοι μας. Δεν είμαστε και εμείς, και εγώ και εσύ και όλοι μας, ότι παίζει όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο ή να μπαίνουμε καβαλάμε μηχανή, κάνουμε κάποια βασικά πράγματα για τη δική μας ασφάλεια. Είναι κανόνας στους δρόμους. Πρέπει να υπακούμε στους κανόνες. Για να είμαστε υγιείς και να γυρίζουμε στα σπίτια μας. Όλοι μας. Πρέπει να υπακούμε όλοι, γιατί η ασφάλειά μας δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, από το αν έχουμε το καλύτερο αυτοκίνητο και αν τηρούμε εμείς όλα τα μέτρα ασφαλείας. Πρέπει να τα τηρεί και ο απέναντι για να είμαστε ασφαλείς. Ακριβώς. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το καταλάβουμε όλοι μας και μια που αναφερθήκαμε πριν και στην κυβέρνηση, να μπορέσουμε να μην μείνουμε πλέον σε ιδέες, δηλαδή ότι σε κάλεσαν στο Υπουργείο Μεταφορών, ναι, θα συνεργαστούμε μαζί σου και να μείνει εκεί. Το θέμα είναι να σε ακούσουν κιόλας και εσένα και όποιον θα συμμετέχει σε αυτό το εθνικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει από πλευράς Υπουργείου, Κυβέρνησης, Τροχέας,
όταν κάποιος σκέφτεται να βάλει δύο μοτοσυκλέτες να πηγαίνουν ανάποδα με μεγάλη ταχύτητα, δεν μπορεί ένας αστυνομικός να είναι πάντα δίπλα μας και να μας πει, ρε παιδί μου, ξανασκέψου το. Όχι, δεν σε γράψω. Mm-hmm. Ανθρώπινα, ξανασκέψου το, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χτυπήσεις. Θέλει οπωσδήποτε και εμείς να έχουμε το μυαλό μας πάντα και να μην βάλουμε ένα βιντεάκι, μία σκηνή που θα τη δείχνουμε στους φίλους μας ή θα τη δούμε και θα πάρει πολλά like, πάνω από το να γυρίσουμε το βράδυ στο σπίτι μας. Γιατί για αυτή τη μητέρα, για αυτές τις δύο μητέρες και τους δύο πατέρες που χάσανε τα παιδιά τους, η ζωή σχεδόν έχει τελειώσει. Είναι ο πόνος που η δική μου οικογένεια τον έχει ζήσει αυτόν τον πόνο δύο φορές. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι. Πραγματικά δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Κλείσαν δύο σπίτια έτσι άδικα. Αυτό. Δύο σπίτια κλείσαν άδικα. Γιατί αυτό που είπες, ότι κάποιοι προτίμησαν να ρισκάρουν τη ζωή τους κάνοντας ένα βιντεάκι. Κάποια δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Λοιπόν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τους έδεσε τη ακριβώς. ζωή. Εγώ πιστεύω εμείς ότι αν ξαναγυρνούσαν πίσω και τους τα παιδιά. Πες μου. Εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, αλλά και στους γονείς, ότι χρειάζεται να εκτονωθούν τα παιδιά και σίγουρα σε κάποια παιδιά αρέσει πάρα πολύ η οδήγηση, αλλά όλο αυτό θα πρέπει να γίνεται σε ένα άλλο περιβάλλον. Γιατί θα μπορούσαν τα δύο παιδάκια αυτά, παιδιά, τα δύο νέα αυτά παιδιά, να έχουν βγει από το δρόμο όπως τάκαραν και να έχουν χτυπήσει και κάποιον από τους ανθρώπους που ήταν εκεί και παρακολουθούσαν, που υπήρχαν από ό,τι καταλαβαίνω. Ο δρόμος δεν είναι μέρος για να κάνουμε ούτε το κασκαντεριλίκι, ούτε να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στον δρόμο κυκλοφορούν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν υποψιάζονται mm-hmm. ότι εγώ κάνω σφήνες εκείνη την ώρα και έχω έναν άτυπο αγώνα με κάποιον άλλον, ας πούμε, ποιος θα περάσει μπροστά ανάμεσα στην κίνηση. Προσπαθούμε λοιπόν πάρα πολύ μέσα από όλα τα προγράμματα που έχει το Ίδρυμα για γονείς και για παιδιά να εξηγούμε ότι αυτή η ανάγκη υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Η ανάγκη να είναι κάποιος καλύτερος από τον άλλον υπήρχε από την ώρα που υπήρχε δεύτερος άνθρωπος ή να είναι πιο γρήγορος από την ώρα που υπήρξε δεύτερο αυτοκίνητο. Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα ο ανταγωνισμός, αλλά θα πρέπει να διοχετεύεται κάπου αλλού και όχι στο δρόμο. Οι άνθρωποι αυτοί που σκοτώθηκαν δεν ήταν κακοί χρήστες της μοτοσυκλέτας. Όχι. Ήταν πάρα πολύ καλοί χρήστες της μοτοσυκλέτας. Απλά δεν το χρησιμοποίησαν με τον τρόπο που έπρεπε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Έτσι ακριβώς είναι, Χριστίνα, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκες εδώ να μας μιλήσεις. Να πούμε και πέντε πράγματα, να ακούσουν κάποιοι και ίσως μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε λίγο το μυαλό κάποιων και να το βάλουμε λίγο στη θέση τους. Και να καταλάβουν ότι μακάρι, δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι στον αέρα με οδική ασφάλεια. Εδώ θα σε έχουμε έτσι κοντά μας, γιατί θέλουμε να ακούμε για οδική Βεβαίως. Ασφάλεια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Χριστίνα μου, και σύντομα στον αέρα πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λατρεύω τη Θεσσαλονίκη. Καλό Σαββατοκύριακο.